την ώρα που στη Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό συνεχίζεται, στο εσωτερικό της χώρας, πριν στεγνώσουν τα μελάνια των βουλευτών που υπερψήφισαν τα σκληρά και επώδυνα μέτρα, αλγινές είναι οι εντυπώσεις που δημιουργούν μια σειρά χειρισμών Ευρωπαίων εταίρων σε σχέση με την Ελλάδα. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, δυναμητίζοντας το κλίμα, προεξόφλησε ότι δεν θα υπάρξει υπολοιπόθητη απόφαση για την εκταμείευση της επόμενης δόσης στο Eurogroup της Δευτέρας, αλλά ότι αυτή θα καθυστερήσει πολύ, προκαλώντας ψυχρολουσία επί της ουσίας στην κυβέρνηση. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι και το δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, στο οποίο σημειώνεται πως η Τρόικα θέτει ως όρο για τη συνέχιση της βοήθειας προς την Ελλάδα λίστα με τα ονοματεπώνυμα προς απόλυση υπαλλήλων από το ελληνικό δημόσιο. Εάν αποδειχθεί βάσιμο το δημοσίευμα, γιγαντώνεται το κύμα αμφισβήτησης κατά των εταίρων, με κυρίαρχο ερώτημα αν πράγματι επιζητείται η διάσωση της χώρας ή αν τεχνιέντος από την πλευρά τους σπρώχνουν μαθηματικά προς την έξοδο. Οι νέες αυτές κινήσεις της κακέρα δεν φέρουν απλώς σε αμηχανία την ελληνική κυβέρνηση και το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωζώνης, αλλά διευρύνουν το χάσμα βορρά και νότου, αποκαλύπτοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις της Γερμανίας, που δεν είναι άλλες από την παραδειγματική τιμωρία της Ελλάδας και τη συνέχιση του αβάστακτου πια χορού των εκβιασμών. Και ενώ η ρευστότητα με την εκταμείευση της δόσης δημιουργεί σκιές, στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου, με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, η κυβέρνηση φιλοδοξεί η διαδικασία της ψηφοφορίας να αποδειχθεί σε μια μίνι ψήφο εμπιστοσύνης, στοχεύοντας την αριθμητική ενίσχυση των βουλευτών που θα υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό σε σχέση με τους 153 που ψήφισαν τα μέτρα. Θα ήταν πραγματικά κρίμα να μετατραπούμε σε ηφηγένεια, όπως ορισμένοι στην Ευρωζώνη επιθυμούν, προκειμένου να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι άτακτοι, σε εισαγωγικά το άτακτη, της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας και να φυσήξει ούριος άνος για τους υπόλοιπους. 3 χρόνια τώρα συνεχίζεται από μνημόνιο σε μνημόνιο, από πακέτο σε πακέτο. Τι συμπέρασμα βγάλατε λοιπόν από αυτά τα λάθη? Ήταν ορθότατα όλα όσα έγιναν τα 3 τουλάχιστον τελευταία χρόνια, για να μην πάω μακρύτερα? Δεν είμαι διατεθειμένος να παραχωρήσω την αποκλειστικότητα στη φιλοπατρία και την κοινωνική ευαισθησία σε κανέναν. Παρά τις όποιες διαφωνίες μας, κύριοι συνάδελφοι, οφείλουμε στον ελληνικό λαό μια έξοδο από την κρίση. Οφείλουμε να προχωρήσουμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας μας. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να μακροημερεύσει. Έχει απέναντί της πλέον όλη την ελληνική κοινωνία που αντιστέκεται και θέλει να μείνει όρθια. Συνεργαζόμενος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ είναι από σήμερα ο Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης, που είχε χθες, όπως δήλωσε, συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Μιχαηλογιαννάκης διευκρίνησε ότι ζήτησε αυτή τη συνάντηση επειδή θεωρεί ότι δυστυχώς μετά την ψήφιση του μνημονίου θα ακολουθήσει πορεία πλήρους εξαθλίωσης του Έλληνα. Ενώ, όπως τόνισε, δήλωσε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πως είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει σε κάθε προσπάθεια ανατροπής του παλιού και του σάπιου. Είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ, συμμετάσχοντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα.